του, αυτός ξεπερνάει τους φόβους του και... Έλα και μηνάρα, πού είσαι Ρεξάδερφε Τρελιάρη, πού είσαι να πούμε. Ναι, εδώ στο γραφείο δουλεύω. Ναι, είναι και πρωτοκολλήτης εδώ. Για σένα δουλεύω, τι νομίζεις. Ναι, για την ταινία με τον άνθρωπο νυχτερίδα. Τι? Χαίρεστηκε. Καλά, τέλος πάντων. Για πες μου πώς θα νοιάσω. Ναι, την ξαδέρφη την είδα. Ναι, εκεί που πηγαίναμε. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Ναι, και μηνάρα. Ναι, άντε, θα τα πούμε. Χαιρετούμε την ξαδέρφη, ρε, και στους θείους. Φιλούμπες. Ποιος ήταν, πάλι με το Φάις μιλούσες. Ναι, μωρέ, αφού ξέρεις τώρα, τον έχω από κοντά γιατί μας έχει δώσει και αυτή τη δουλειά που γράφω σενάριο. Ναι, γράφει όμως. Α, τι κάνω, δεν γράφω. Όχι, δεν γράφεις, μιλάς γύρω στο τηλέφωνο. Καλά, ντε, αφού. Πολύ περίεργος έχεις γίνει, Ρε, γράφω εκεί πέρα και στα λόγια. Πού έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πού είχα μείνει. Στον Μπάτλερ. Πα. Τηλεφωνάκι. Ποιος είναι πάλι. Ο συνονόματος είναι, ρε, ο διευθυντής από τη Sony, περίμενε. Έλα, αρχοντά. Καλά, καλά. Πριν λίγο μιλούσαμε τον Κέβιν, λέγαμε γιατί. Τι? Δεν θέλεις τον ακούς το όνομά του. Εντάξει, εγώ τον ανέφερα γιατί είπαμε για τη συνεργασία σας. Ω, ούτε γι' αυτό θέλεις να ακούς. Τι με πήρες το τηλέφωνο ρε Τόμαρ. Το πρωτοκολλείο ιδέες. Και γιατί δεν πήρες αυτό και πήρες εμένα. Α. Έλα ρε. Σε θέλει ο θείος σου. Τι θέλει. Δεν ξέρω, σε παίρνει λέει και δεν απαντάς, μίλα. Έλα θείο. Έλα ρε. Το πήρες το email. Ναι, το πήρα το email. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να γράψεις σενάριο για μάλλον ταινία. Για πέταμα την είχα. Α. Για πέταμα την είχες. Εντάξει, δεν πειράζει και πάλι σε ευχαριστώ. Το ξεκινήσεις να είναι πάντως, να ξέρεις. Χαίστηκα. Α, χαίστηκες. Καλά ρε θείο, συγγνώμη, εσύ όταν ρώτησες εάν έλαβα το email, ποιο email εννοούσες. Τα χρόνια πολλά της θείας σου. Α, τα χρόνια πολλά της θείας. Ναι, τα έλαβα. Την ευχαριστώ πολύ, πες της. Έγινε. Άντε, ευχαριστώ θείε μου, ευχαριστώ να είσαι καλά. Άντε, γεια. Ρε εσύ, τι χρόνια πολλά σου λένε. Για τη γενέθλιά μου, ρε. Έχεις τώρα εσύ γενέθλια. Όχι, αλλά να του πω κόντρα. Διευθυντής της Sony, το χρειαζόμαστε. Α, δίκιο έχεις. Εσύ προχώρησες καθόλου το σενάριο. Ναι, είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Για να δω μία τι έχεις γράψει. Α, να πάρε να δει. Ένα ορφανό αγόρι ζει μόνο του σε μια έπαυλη με τον μπάτλερ του. Σούπερ! Έχει φοβία με τις νυχτερίδες, αλλά καταφέρει να την ξεπεράσει όταν ένα μήνος νυχτερίδα τον περικυκλώνει. Του πανώ! Ρε Πάσκαλ, τι έχεις γράψει εδώ πέρα. Εσύ δεν μου είπες ρε να γράψεις σενάριο για τον άνθρωπο νυχτερίδα. Όχι, σου είπα να γράψεις σενάριο για τον άνθρωπο που γίνεται νυχτερίδα, τον Μόρμπιους. Α, ναι, αυτό το που δεν άκουσα και εκεί έγινε η παρεξήγηση. Που να μισώ. Όχι, Αντρέα! Όχι! Αντρέα, μη φεύγεις ρε! Ρε, έχω μια ταινιούλα του Νόλαν που ταιριάζει κάτι σου, λέω, περίμενε! Χαμό το έφυγε, δηλαδή πραγματικά. Πού καταλάβω αυτή την υπερβολή του. Να, ορίστε. Εδώ πέρα. Άμα βγάλεις τον Μπάτλερ και την έπαυλη, δεν καταλάβει κανένας τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και το φανό! Μ' ακούει αυτό το δεν έφυγε. Όχι, το ορφανό δεν το βγάζω, μου αρέσει. Ουστ! Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σας κάνει να μαθαίνετε από τα λάθη των άλλων. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει στην ζωή σας πολλές φορές, ρε παιδί μου, που έχετε μια ιδέα στο μυαλό σας και σας φαίνεται απίστευτα wow, και αυτή την ιδέα τη λέτε και στους άλλους και σας λένε και οι άλλοι wow, και γενικά ρε παιδί μου το hype ανεβαίνει στο Θεό. Τρελαίνεται όλος ο ντουνιάς λοιπόν, τρελαίνεστε όλοι μαζί, αλλά όταν φτάνει η στιγμή που θέλετε να κάνετε αυτή την ιδέα πράξη, εκεί καταλαβαίνετε ρε παιδί μου ότι τελικά. Δεν ήταν και τόσο wow όσο φαίνονταν αρχικά. Στον τομέα του κινηματογράφου όμως, όταν φτάσεις στο σημείο την ιδέα σου να την κάνεις πράξη, είναι λίγο αργά για να κάνεις πίσω. Το 2002 λοιπόν η Sony αποφασίζει να εμπλουτίσει το ενιαίο κινηματογραφικό της σύμπαν, το Spider-Man Cinematic Universe, SCU δηλαδή, με έναν δεύτερο εκπρόσωπο μετά τον Venom, τον Morbius. Επειδή όμως το SCU συνδέεται άμεσα με το αμυγός family friendly πλέον MCU, η ταινία του Morbius, του φοβερά τρομακτικού βρικόλακα που για να μένει στη ζωή πρέπει να ρουφάει λίτρα αίμα κάθε μέρα, σημαδεύτηκε με βαθμό καταλληλότητας PG-13. Οπότε σε μια ολόκληρη ταινία θα δείτε τον Morbius να κάνει αυτό το πράγμα. Πίνω και δεν με πιάνεις. Να σας ζητήσω εγώ ρε παιδιά ένα συγγνώμη τώρα για αυτό που είδατε, αφού δεν το κάνει κανένας από αυτό, το κάνω εγώ τουλάχιστον. Αφού δεν τον έβαλα να ρουφάει αίμα με το καλαμάκι από κανένα νεροπότηρο, να λέμε και ευχαριστώ. Λοιπόν, ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Η ταινία Morbius λοιπόν διαφημιζόταν πολλά χρόνια πριν από την κυκλοφορία της. Βέβαια, τρέιλερ μπορεί να μην έβγαζε γιατί ήξερε ότι τα CGI της είναι λίγο καλύτερα από σειρά Power Rangers και θα γινόταν ρεζίλι. Όμως αυτό που μπορούσε να διακρίνει κάποιος, επειδή μου έντονα και από τα posters αλλά και από τα τρέιλερ που κυκλοφόρησαν, αν και καθυστερημένα, ήταν η χρωματική παλέτα αυτού του project. Η οποία χρωματική παλέτα είχε ως κεντρικό της χρώμα το Veraman για τις γυναίκες και τους γραφίστες, πράσινο για τους άντρες. Και ως συμπλήρωμα είχε και κάποιους τόνους κόκκινο. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε, βρικόλακας, αίμα, κόκκινο. Τάχ, αν και αίμα δεν βλέπουμε στην ταινία, τουλάχιστον το έβαλα στο πόστερ. Κάτι είναι γι' αυτό. Και ξεκινάει, ρε παιδιά, η ταινία, μπαίνουν οι τίτλοι αρχής και αντί να δω αυτά τα χρώματα, ξαφνικά βλέπω ένα συνδυασμό μοβ, μπλε και ροζ. Σας μιλάω μπέσα τώρα, εάν δεν έβγαζε γρήγορα το λογότυπο Morbius, θα έβγαινα έξω από την κινηματογραφική αίθουσα για να δω αν μπήκα στη σωστή. Ουχ, τσουτσούριασα, σέρο de la muerte. Θέλετε να ψαρώσετε το θεατή χωρίς να προσπαθήσετε και πολύ? Πετάξτε ένα muerte μπροστά στην οθόνη και όλα γίνονται πολύ εύκολα. Ρε, θα σε βουτήξουμε το καλημέρα, τώρα είναι καπάτσα, την περάσατε. Set the trap at the mouth of the cave, please. Και νομίζω πως γνωρίζετε το πόσο γουστάρω να βλέπω ταινίες να κάνουν exposition με έξυπνο τρόπο, να εξηγούν δηλαδή με ωραία tricks στο θεατή αυτά που πρέπει να εξηγήσουν για να καταλάβει το σενάριο της ταινίας, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρετε μαθήματα από τους ειδικούς. Είσαι ένας δόκτωρ? Είμαι δόκτωρ. Αριστούργημα, κυρίες και κύριοι. Οι μισθοφόροι που έχουν προσληφθεί και πληρωθεί από τον Dr. Morbius δεν ξέρουν ότι ο Dr. Morbius, ο πασίγνωστος Dr. Morbius, έτσι, έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να περπατήσει σωστά, έχει κάποια πάθηση, και εννοείται ότι δεν ξέρουν και ότι είναι γιατρός. Τώρα το μάθαμε. Έξυπνο exposition, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα. It's impressive, don't you think? The Empire bats weigh almost nothing, but they can down a creature nearly 10 times their size. Χωρίς να το ρωτήσει κανένας, ρε, τίποτα. Εντελώς μόνος του ο δόκτωρας, παιδιά, χωρίς να το ρωτήσει απολύτως κανένας, ο δόκτωρας αρχίζει και λέει για τις νυχτερίδες, αφού είναι τόσο μόνος του, που ούτε απάντηση δεν περιμένει να πάρει. Τον έβαλε να το πει αυτό εδώ, μόνο και μόνο για να σετάρει την δύναμη, ρε παιδί μου, που θα πάρει μετέπειτα στην ταινία. Και ρε παιδιά, αυτό που με τρελαίνει εδώ πέρα, αυτό που είναι αστείο στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το πόσο εύκολα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη σκηνή να βγάλει νόημα. Δείτε λοιπόν, εάν αλλάξεις το μοντάζ αυτής της ταινίας λιγάκι και προσθέσεις και λίγα λογάκια ακόμα, πώς βγάζει κατευθείαν νόημα, δείτε. Oh my god, did bats do this? It's impressive, don't you think? Vampire bats weigh almost nothing, but they can down a creature nearly 10 times their size. Μόλις τώρα, ο Θωμάς, που δεν είναι ειδικός σε αυτά, είναι ένας τύπος που απλά κάνει βίντεο στο YouTube για ταινίες και για σειρές, διόρθωσε μία ταινία του Hollywood κάνοντας απλά λίγες αλλαγούλες. Λοιπόν, Sony, το email μου είναι στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Επικοινώνησε μαζί μου, διαθέσιμος είμαι. Oh shit, έκοψε το χέρι του, επικούρα, τι βλέπουμε! Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πράγμα που μόλις είδαμε, δηλαδή. Άμα ξεκινάει έτσι η ταινία, πώς θα τελειώσει δηλαδή. Έχω τρελαθεί, αφήστε, έχω τρελαθεί. Έχω τρελαθεί γιατί δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα αυτό που βλέπω. Ο Dr. Morbius σκίζει το δάχτυλό του και καλεί τις νυχτερίδες και για κάποιο λόγο οι νυχτερίδες αυτών δεν τον πειράζουν, πειράζουν όλους τους υπόλοιπους. Μια σκηνή που και δεν βγάζει νόημα, αλλά και δεν προσθέτει τίποτα, δεν σετάρει τίποτα, ρε παιδί μου, σημαντικό για την μπλοκή της ταινίας. Απλά τη βάλαν. Το μόνο που ψιλοσετάρεται εδώ, και το λέω αυτό γιατί δεν το κάνει και με σωστό τρόπο, το κάνει και λάθος, το μισοσετάρει δηλαδή, είναι ο τρόπος με τον οποίο έπιασε αυτές τις νυχτερίδες ο Morbius, νυχτερίδες που θα τις δούμε πιο μετά μέσα στο εργαστήριό του, που δηλαδή και να μην το σετάρισε. Εντάξει, ποιο σχέστηκε. Νυχτερίδες είναι, οκ, τις έπιασε και τις έχει στο εργαστήριό του. Θα είχε κανένα πρόβλημα αν έβλεπε κατευθείαν τις νυχτερίδες μέσα στο εργαστήριο και δεν ήξερα από πού τις έπιασε? Δεν νομίζω. Α, Ελλάδα, ρε, ναι, πάμε μωρή Ελλαδάρα. Άντε, επιτέλους να ακούσουμε και καμιά ελληνική λέξη, μπράβο. Everyone's here to help you. Michael, this is Lucien. Lucien, Michael. Ο γιατρός μιλάει αγγλικά. Να. Hello. Hello, Milo. My name's Lucien. Α, και τα παιδιά μιλάνε αγγλικά. Μας. Αλλά τι Milo είπε αυτός, ρε. Lucien δεν είπε ότι τον λένε. The person who was here before was Milo. No, he was also the new Milo. Before him was the other new Milo. I don't even remember the first Milo. Ρε σενάριο γράφει.
Και πίνετε και δεν μας δίνετε. How long have you been here? As long as I can remember. Μάλιστα. Άρα από αυτή τη σκηνή εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Μάικλ εκεί πέρα είναι για καιρό, ρε παιδί μου. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? And you're still not cured. There's no cure. There's something missing from our DNA. Ναι, ρε παιδί μου, okay, το ακούω αυτό. Αλλά γιατί όλοι οι άλλοι, οι Μάιλο, όπως λέει αυτός, φεύγουν και ο Μάικλ μένει εκεί? Δεν πρέπει να δώσεις μια καλή εξήγηση για αυτό? Όχι τίποτα άλλο, για να δώσεις και μια πολύ δυνατή συναισθηματική βαρύτητα στον πρωταγωνιστή σου που θα σου χρησιμεύσει για μετά. Look at the freaks. Ρε εσείς, εντάξει, ο γιατρός το έφαγα ότι μιλάει αγγλικά, οι ασθενείς να το φάω ότι μιλάνε αγγλικά, αλλά και τα παιδάκια πήραν του κατηχητικού να μιλάνε αγγλικά, έπαει πολύ έλεος. Μετά δηλαδή τι θα μας δείξετε, πλάνο μέσα από εκκλησία που ψέλνει ο παπάς στα αγγλικά? Έλα Χριστέ και Παναγία, ή μάλλον Αλαμόρπιος, come Christ and Virgin Mary. Like the original Spartans, we are the few against the many. This is blasphemy. Τέλος πάντων, στη συνέχεια της ταινίας μας, ο Lucian, aka Milo, για να μπορέσει η ταινία να τον δέσει με τον Michael, τον βάζει να υποδηθεί ένα ζωντανό iPhone, αφού ξαφνικά τελειώνει η μπαταρία του και απενεργοποιείται, για να έρθει η στιγμή, παιδιά, ο Michael να ξετυλίξει το πηχείο του ταλέντου. Επισκευάζει το ιατρικό μηχάνημα που κρατάει στη ζωή τον Μάιλο ως άλλος John Wick με ένα στυλό, αντί για μολύβαινο, και ένα ελαττήριο. Ένα ταλέντο που φυσικά δεν θα περάσει απαρατήρητο από τον αετομάτη γιατρό της κλινικής. With one of these, you fixed it with a ballpoint pen. Ναι ρε γιατρέ, τώρα πλάκα κάνουμε. Το παλικάρι είναι μαστοράτσα τρελή. Στείλ το κάπου να αναπτύξει αυτή την τρελή ικανότητα που έχει. There's a school for gifted children in New York. Και ο Μάικλ Μόρμπιος, κυρίες και κύριοι, που επισκεύασε με τα δυο του χέρια, με ένα στυλό και ένα ελαττήριο το ιατρικό μηχάνημα, πήγε στο πανεπιστήμιο, σπούδασε και έγινε γιατρός. Michael Morbius completed his doctorate by 19. His development of artificial blood has saved more lives than penicillin. No meaning, no try. Τι εννοείς πως δεν κολλάει? Τι λες ρε που δεν κολλάει? Κολλάει και παρακολλάει. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι θέλεις να γίνει. Κανένας μηχανικός? See you this summer. Αλλά τι θα ήταν, κυρίες και κύριοι, μια παιδική ιστορία σε ταινία χωρίς το απαραίτητο συστατικό μέσα, χωρίς το κερασάκι στην τούρτα, χωρίς το συστατικό που βάζουν όλοι μα όλοι οι σεναριογράφοι που δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα πρωτότυπο για να συνδέσουν τον πρωταγωνιστή με τον θεατή? Please can have my letter back. Please. Και αυτό ονομάζεται ανούσιο bullying. Και η ταινία, κυρίες και κύριοι, βάζει τους μαθητές του ελληνικού σχολείου που για κάποιο λόγο είναι ντυμένοι με ομοιόμορφες φορεσιές, λες και βρισκόμαστε το 1970, να κλωτσάνε τον Μάιλο κατάχαμα στον δρόμο, λες και είναι ο Άρθουρ Φλεκ. Μπράβο ταινία. Πολύ το λυπήθηκα τώρα τον Μάιλο. Αν είναι δυνατόν. Τι έγινε ρε, ο Lucian λίγο πριν δεν ήταν με πατερίτσες? Τώρα γιατί μπορεί και κάνει σπριντ? Ρε σου τρελή ρε. Ποιος Μάιλο? Lucian λέγεται το παλικάρι. Σταματήστε επιτέλους με αυτή την ανούσια ηλιθιότητα. Βλέπουμε 10 λεπτά ταινίας και έχω βγει ήδη έξω από τα ρούχα μου. Και μιας και ανέφερα τη λέξη ανούσια. Here you are. Hey, μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, είδατε την πιο ανούσια χαρακτήρα, την πιο μεγάλη γλάστρα που έχω δει ποτέ μου σε ταινία. Την Dr. Bancroft. Front page, American scientist rejects Nobel Prize. Η οποία ειλικρινά δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο βρίσκεται σε αυτή την ταινία. Δεν κάνει τίποτα απολύτως ουσιαστικό. Είναι απλά εκεί και περιφέρεται. I should have died years ago, Martina. Ναι, και γιατί δεν πέθανες? Πώς λέγεται η αρρώστια που έχεις εσύ και ο Lucian? Θα μας πείτε να ξέρουμε, να μπορούμε να έχουμε ένα μπούσουλα. Why am I still alive if not to fix this? To save my best friend Milo. Ρε ποιος Milo, Lucian λέγεται, ακόμα συνεχίζεται με αυτήν την ιδέα. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι 25 χρόνια μετά ο Morbius, τον πλέον καλύτερο του φίλο, τον λέει ακόμα Milo αντί για το κανονικό του όνομα και αυτός το δέχεται? Ρε τι πίνετε ρε. No meaning, no try. Συνεμείς
συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε πως στη συνέχεια της ταινίας μας ο Morbius προσπαθεί να ενώσει ανθρώπινο DNA με DNA νυχτερίδας και κάνει πειράματα σε ένα ποτήκι, το οποίο με το που του βάζει αυτό το νέο ματζούνι που έχει φτιάξει, ρε παιδί μου, κάνει όπως κάναμε και εμείς μόλις τελείωσε η ταινία Morbius. Σοφάει δηλαδή, αλλά αυτό σε αντίθεση με εμάς λίγο μετά αναστέλλεται, κυρίες και κύριοι. Πάντως εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Το ποντίκι είχε καταλάβει ότι η ταινία είναι μούφα και έκανε το πεθαμένο πας και γλιτώσει, αλλά δεν. Right. I will see you later and you, my door is always open. Μία σκηνή, χιλιάδες ερωτήματα, κυρίες και κύριοι. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Από το ότι ο γιατρός τους 25 χρόνια μετά δεν έχει γεράσει ούτε μέρα? Το ότι ο Λούσιαν δείχνει όχι πλέον να δέχεται ότι τον φωνάζουν Μάιλο, αλλά να έχει αλλάξει και εντελώς όνομα? Ή το ότι φαίνεται να ζει σε ένα υπερπολιτελές σπίτι και μάλιστα να είναι και ο βασικός χορηγός, ο βασικός επενδυτής στην έρευνα του Μάικλ και η ταινία δεν μας εξηγεί ποτέ πώς έκανε τόσα λεφτά? Και μάλιστα όχι απλά δεν εξηγεί. Λίγο μετά αυτό το ερώτημα, η ταινία στο τρίβει και στη μούρη. Lawyer, huh? I don't remember you ever finishing law school. Cause I didn't. Ούτε καν τελείωσε τη νομική ο τύπος. Τουλάχιστον άμα μας λέγανε εδώ πέρα ότι έχει τελειώσει τη νομική, θα λέγαμε α, ωραία, είναι επιτυχημένος δικηγόρος. Όχι, ρε. Λογικά έπιασε το Τζόκερ. Αυτό θα ήταν η μόνη λογική εξήγηση. Δεν θέλω όμως να ξεχνάμε, παιδιά, τα μαθήματα exposition που δίνει αυτή η ταινία. We don't have much time left. This could be our last chance. So what do you say? Θα έλεγα πως όλα θα ήταν καλύτερα αν ψινόσασταν να μας πείτε τι ακριβώς έχετε, μπας και μπορέσουμε και σας συμπονέσουμε και συνδεθούμε μαζί σας, αλλά δεν βλέπω να ψήνεστε. Στη συνέχεια όμως, ο Μάικλ λέει στον Λούσιαν Μάιλο, όπως θέλετε το διάλογο πείτε τον, για το πείραμα που κάνει, για το επικίνδυνο πείραμα, και πιο συγκεκριμένα του λέει πως αυτό το πείραμα πρέπει να γίνει. Highly experimental, ethically questionable. Oh, and it has to be done in international waters. Το λέει λοιπόν αυτό ο Μάικλ και στην αμέσως επόμενη σκηνή. Να και κάτι που το κάναν σωστά. Τι πάθατε, ρε, μπερδευτήκατε? Έλα Χριστέ, παιδιά, για τσεκάρετε τους φούρνους στις περιοχές σας. Να δείτε, είναι όλοι όρθιοι ή έχει γκρεμιστεί κανένας? Ο βραβευμένος επιστήμονας, κυρίες και κύριοι, ο Dr. Morbius, με το που βρίσκει το πρώτο επιτυχημένο ματζούνι, πάει και το κάνει κατευθείαν στον εαυτό του. Εθελοντές τώρα και ιδίες, αυτά παιδιά είναι για τους κοινούς νητούς. Κατευθείαν στο μοναδικό άνθρωπο που αν στραβώσει κάτι με αυτό το ματζούνι θα μπορεί να το διορθώσει. No meaning, no try. Κουφάλες, λέει ο δόκτωρας, ή θα το πετύχω με την πρώτη, ρε, ή άντε γεια, με κουράσατε. I can be wherever I want, nurse. It's doctor, actually. Γιατρός είναι, βρε κατσαπιά, γιατρός. Τι διάλο τυφλό είσαι, δεν βλέπεις το περιστρεφόμενο μαναφέντη που έχει μπροστά της? Γενικά, παιδιά, η ταινία Morbius έχει την εντύπωση ότι αν χώνει σε κάθε σκηνή κάτι που να περιστρέφεται, αυτομάτως το πλάνο γίνεται πιο cool, γίνεται πιο ιατρικό, πιο επιστημονικό, ρε παιδί μου. Όλα ήθελαν να περιστρέφονται λοιπόν, εκτός από τα στομάχια των θεατών που περιστρέφονται από μόνο τους από αυτό που βλέπουν. Michael. Οπα, τι έγινε, Μάικλ, μετά το ποντικό προσπαθείς και εσύ να γλιτώσεις από την ταινία? Αχ, όχι ρε Τζάρετ, όχι ρε γάμο, το σε βρήκανε. Τι να κάνουμε τώρα, παίξε. What the hell? Και να σας πω εδώ, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο, πως ο Τζάρετ Λέτο για το συγκεκριμένο ρόλο έκανε κάτι τρέλες, τύπου κυκλοφορούσε με πατερίτσες στα γυρίσματα για να μπορεί να συνηθίσει, ρε παιδί μου, το ότι ο Morbius έχει αυτά τα κινησιολογικά προβλήματα. Και καθυστερούσαν πολύ τα γυρίσματα για αυτόν τον λόγο. Οπότε του έκαναν, ρε παιδί μου, μία παρατήρηση. Θα το λέγαμε οι θύνοντες εκεί πέρα της παραγωγής. Και αυτός η μόνη λύση που μπορούσαν να τους δώσει είναι να τον βάλουν να τον μεταφέρουν με καροτσάκι αναπηρικό. Το οποίο δεν είχε κανένα απολύτως νόημα, γιατί ο συγκεκριμένος χαρακτήρας μόνο με πατερίτσες κινείται, όχι με αναπηρικό καροτσάκι. Τέλος πάντων, για το κουτσομπολιό ήθελα να σου το πω αυτό. Επιστροφή στην ανακατοσούρα. Και ο Μάικλ Μόρμπιους μετά την ένεση μετατράπηκε σε βρικόλακα Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, σε Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια, ο Μάικλ Μόρμπιους, σε αντίθεση με τον θρύλο Μάικλ Τζάκσον, δεν θα καταφέρει ποτέ να μας χαρίσει ένα καλό θρύλερ. Oh shit, slow motion, very impressive, oh shit! Σιγά ρε ταινία, σιγά. Ανακατεύουμε που ανακατεύουμε, μου πετάς η κοντινά μου, ρε. Παρεμπιπτόντως, η γιατρός που την είδατε απλά να τη σπρώχνει ένας και να πέσει κάτω, θα ξυπνήσει σε ένα νοσοκομείο μετά από κάτι μέρες. Την ψιλογλίτωσε δηλαδή. Εννοώ, όχι την ψιλογλίτωσε, δεν πέθανε, την ψιλογλίτωσε από το να παίξει πιο πολλή ώρα στην ταινία.
Ο δόκτωρας λοιπόν, αφού σκοτώσει ό,τι κινείται και αναπνέει στο συγκεκριμένο καράβι, εκτός φυσικά από τη δόκτωρα και το περιστρεφόμενο μαναφέτη, αφού στείλει πρώτα ένα σήμα κινδύνου για να έρθουν να παραλάβουν τη χτυπημένη, θα πηδήξει από το καράβι και θα αφήσει πάνω στο καράβι όλο τον εξοπλισμό και όλο το DNA. Παρ' όλα αυτά, οι πράκτορες του FBI που θα σκάσουν μύτη από λεπτό σε λεπτό στην ταινία μας δεν θα μπορέσουν με τίποτε, ρε παιδί μου, να βρούνε. Ήταν ο Dr. Morbius στο καράβι, δεν ήταν? What hunts at night drinks human blood? Ο Blade! Α, όχι, όχι, όμως δεν μπορεί να είναι ο Blade, γιατί ο Blade δεν έπινε κανονικό αίμα. Έπινε ένα υποκατάστατο αίματος. Οπα! Και ο Dr. Morbius σε αυτή την ταινία έχει φτιάξει τεχνητό αίμα για να μην πίνει το κανονικό. Τι έγινε, παιδιά? Αντιγράφουμε, αντιγράφουμε. Όχι, 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 δόκτωρα! Α, στο κάτω, ρε! Α, στο κάτω το πραγματικό αίμα, μην φάμε κανένα R-rated ξόβαλτσο πουθενά και χάσουμε και αυτούς τους 5 που θα έρθουν να δουν το κινηματογραφικό μας αριστούργημα. Και βιάζει και το ανέφερα τώρα αυτό, παιδιά, δεν μπορώ καν να μην σχολιάσω το ότι επανέφεραν την ταινία Morbius στη μεγάλη οθόνη όταν έγινε trend το It's Morbid Time. Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για ιδεάρα. Πρέπει να κόπηκαν και δύο ολόκληρα εισιτήρια, πρέπει να πήγαν μόνο οι δύο σταδιογράφρα την ξαναδούν. Αυτό είναι, Λεβέντης. Εννοείται, παιδιά, ότι ο Dr. Morbius θα έπαιρνε το τεχνητό αίμα και όχι το κανονικό, γιατί βλέπουμε μια αντιγραφή των ταινιών Blade. Πάντως, εγώ βρικόλακα αλκοολικό, πρώτη φορά βλέπω. Βάλτε τον εσύ σαν μέρη και σε καμιά επόμενη σκηνή να πίνει αίμα από κάνα φλασκί. Γεια μας, πολύ καλό αδερφέ. Μιλάμε φοβερή ποικιλία, έχω κονέ στο κέντρο ομοδοσίας. Θέλεις λίγο, σε βλέπω κομμένο. Συγγνώμη, είδα καλά ή μάλλον άκουσα καλά ή μάλλον είδα και άκουσα καλά? Για ξαναπαίξε. Παιδιά, συγγνώμη, άμα εγώ τρώω copyright, εάν βάλω σε κάποιο βίντεό μου 10 δευτερόλεπτα από κάποιο άλλο το τραγούδι, αυτοί που αντέγραψαν ένα ολόκληρο soundtrack πρέπει να πάθουν. Εσείς, ούτε έναν τόνο δεν ανεβάσετε τη μουσική, έστω για ξεκάρφωμα. Ρε, έστω ένα ημιτόνιο, να μην φαίνεται ότι είναι ακριβώς το ίδιο το soundtrack με αυτό του Batman Begins, που όχι τίποτα άλλο, είναι και παρόμοιες σκηνές. Τι παρόμοιες δηλαδή, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται. Και για όσους δεν έχουν μουσικό αυτή και δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να αντιληφθούν αυτό που λέω, δείτε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής που βρήκα που έβαλα και τα δύο soundtrack να τα ακούσει και να μου βγάλει τις συγχορδίες τους. Δείτε. Είναι ακριβώς οι ίδιες συγχορδίες. Ρε μινόρε και ύφεση ματζόρε. Ρε ντροπή, ρε! Τώρα δηλαδή ο John Ekstrand, το οποίος έγραψε το soundtrack αυτής της ταινίας, πληρώθηκε για αυτό που παρέδωσε και αδρά κιόλας. Ρε το John, πώς κόροδεψες έτσι, ρε φίλε? I've even developed a form of echolocation bat radar. Πω, καλά, ε! Και δεν φαντάζεστε τι μπορεί και κάνει ο δόκτωρας με αυτό το bat radar. Θα σας φύγει το κλαπέτο, μιλάμε. Τι έκανε ο τρελός εκεί πέρα, ρε, τι έκανε? Ο δόκτωρας μόλις έπιασε ένα μπαλάκι με κλειστά μάτια. Αυτό θα πει, κυρίες και κύριοι, σκηνή δοκιμής νέων δυνάμεων. Κάτι άλλα γατάκια για να ξεκλειδώσουν τις δυνάμεις τους και να τις μάθουν πηδούσαν από κάτι ταράτσες από ουρανοξύστες. Και ο Morbius πετάει και ξαναπιάνει κάτι μπαλάκια στο εργαστήριό του. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ο πρωταγωνιστής μας έχει ακριβώς τα ίδια skills με τη γάτα μου, την Άνθη. Και αυτή το κάνει αυτό και χωρίς να ζητάει να πίνει αίμα κάθε 6 ώρες, έτσι. Μόνο κονσέρβα ζητάει. Στην συνέχεια της ταινίας μας, ο Lucian. Μάικλ, it's Milo. What are you doing? Γιατί ακόμα το λέτε Milo? Γιατί ακόμα το λέτε Milo? You need help. Ναι, εννοείται ότι θέλει βοήθεια ο ηλίθιος, γιατί πήγε και κλείστηκε μέσα σε ένα θάλαμο ο οποίος ανήκει μόνο απ' έξω, χωρίς αίμα, και αν δεν είχες σκάσει εσύ εντελώς κατά τύχη εκεί, θα και ψοφίσεις σαν το σκυλί. Την νυχτερίδα. What, the blood in the freezer? Όχι, θέλει να παίξει τα κρεμάλα με το αίμα σας. Ρε, άντε φέρε το αίμα να τελειώνουμε! I'm coming. Πάντως, ρε παιδιά, έτσι όπως το βλέπω τώρα το πλάνο, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, γιατί εγώ το βλέπω κάπως φτωχό. Κάτι χρειάζεται, ρε παιδί μου, κάτι να του δώσει ένα χρωματάκι, να του δώσει μια σπιρτάδα, γιατί έτσι μπλέσει και το θέμα μου πάει. Άλλα, γεια σου, τώρα ναι, αυτό το κοκκινάκι που έσκασε από το πουθενά εντελώς, έδωσε, ρε παιδί μου, έτσι. Το κάτι τη. Άρε, Σπινόζα Μερακλή. Το θυμήθηκες βέβαια στα μισά τη σκηνή να το διορθώσει, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. You're strong.
You did it. Ο άλλος αυτό παρατήρησε, ρε. Δηλαδή είδε τον καλύτερο του φίλο να μετατρέπεται σε ένα ζωντανό τέρας και να ζητάει αίμα για να μπορέσει να μην πεθάνει. Και αυτός είδε μόνο το ότι έγινε δυνατός. Μόνο αυτό που τον συνέφερε δηλαδή. Ό,τι δηλαδή κάνει και γενικά η ανθρωπότητα με τους αστρολόγους. Just give it to me. I need it. I can't live like this any longer. Please. I can't. Ρε, φέρτε εδώ του λέει και με μεταμορφώσει και σε βάτραυγο. Αρκεί να μην περπατώ με πατερίτσες και να μην πονάω. Τώρα και να πεθάνω. Δεν πειράζει. I can't control it. What, so you get to live and I get to die, is that it? Τελικά ρε παιδιά, δεν μπορούν να ζουν άλλο έτσι. Θα πεθάνουν άμα δεν πάρουν αυτό τον ωρό. Τι ισχύει τελικά, γιατί με έχετε μπερδέψει πάρα πολύ. No, please, Michael, don't. I said get out. Δεν του το δίνει όμως τελικά ο Μάικλ το ματζούνι του Μάιλο, του αρνείται κατηγορηματικά και θέλω να μην ξεχνάτε ότι ο Μάιλο είναι και ο βασικός χρηματοδότης της έρευνας του Μάικλ, έτσι. Και τον πληρώνει δηλαδή και θα του πει και τι θα κάνει ο Μάικλ. Τέλος πάντων, και έρχεται παιδιά η στιγμή να γίνει μια δολοφονία η οποία θα αλλάξει το ρου της ταινιάρας της οποίας παρακολουθούμε. Ω, παιδιά. Μια άκυρη εντελώς νοσοκόμα δολοφονείται στους διαδρόμους της κλινικής από το βαμπύρ, την οποία νοσοκόμα τη βρίσκουν οι πράκτορες του FBI το επόμενο πρωί. Που, παιδιά, οι πράκτορες του FBI σε αυτή την ταινία είναι όσο χρήσιμη είναι και μια κάλτσα που την κρατώ για χρόνια μόνη της με την ελπίδα ότι μπορεί να βρω κάποτε το τέρι της. Μήπως μοιράστηκα πολλά μαζί σας. Ε, αργές. Μια παρέα μας όλοι τώρα. First, I want to say thank you. Your artificial blood actually saved my arm in Afghanistan, sir. Εγώ πάντως πρώτη φορά ακούω αίμα να σώζει χέρι. Να σώζει τη ζωή κάποιου που έχει κόψει το χέρι του και χάνει πολύ αίμα, ναι, το έχω ακούσει, αλλά το ίδιο το χέρι να το σώζει, ποτέ. Δηλαδή να με συμπαθάτε τώρα, ρε παιδιά, αλλά σας ήταν τόσο δύσκολο, να σκεφτείτε το να βάλετε τον τύπο από το Fast and Furious να πει εδώ ότι σας ευχαριστώ, δόκτωρα, που μου σώσατε τη ζωή με την ανακάλυψή σας και όχι το χέρι. Αλλά τι λέω κι εγώ τώρα. Ποιος θα καθόταν να το σκεφτεί αυτό. Αυτή είναι η λογική. Βρέθηκε ένα πτώμα μέσα στην κλινική. Ποιος είναι ο νούμερο 1 ύποπτος? Ο ανάπηρος γιατρός. Μπράβο ταινία. No meaning, no try. Και όσοι ήσασταν άτυχοι και είδατε αυτή την ταινία, ξέρετε πως αυτή η ταινία περιέχει μέσα 2 σούπερ ήρωες. Σωστά? Λάθος! Shit, slow motion! Απέφυγε άλλη μια σφαίρα, μιλάμε, οι τρίπλε τρολάκιδες. Enough. Πάρτε το ρε, πάρτε το! Και ο Agent Simon έχει σούπερ δυνάμεις. Και τι λέω ρε, πάτε καλά. Τότε αλλιώς πώς εξηγείτε το ότι πρόλαβε τον Dr. Morbius στην ταράτσα που ανέβηκε σκαρφαλώνοντας στους ορόφους. I'm starting to get hungry. You don't want to see me when I'm hungry. Σιγά τρομάξαμε, βρεγκατάκι, Morbius. Πού να δεις όταν πεινέ ο Agent Simon. Hey man, you got something to eat up in there? We hungry. Λύσεις, τελικά, ο Morbius τι κάνει? Το ελέγχει όλο αυτό? Δεν το ελέγχει? Πότε μεταμορφώνεται σε βρικόλακας? Όποτε πίνει αίμα? Όποτε δεν πίνει αίμα και πεινάει? Όποτε νευριάζει? Όποτε θέλει? Τι γίνεται, δώστε μας ένα μπούσουλα να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Εδώ τόση ώρα απλά γίνονται πράγματα. We're done here. Υποτίθεται λοιπόν πως αυτή εδώ η σκηνή σετάρει πως δύο θνητοί πράκτορες συναντιόνται με έναν πολύ, υποτίθεται πάλι, επικίνδυνο βρικόλακα. Και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν κάνει, παιδιά, καν προσπάθεια η ταινία να χτίσει κάτι, να χτίσει φόβο, να χτίσει θαυμασμό, να χτίσει βάθος χαρακτήρα. Τίποτα. Let's go. Guard. Και θα έρθει πάλι ο απλός Θωμάς να διορθώσει για μία ακόμη φορά μία ταινία του Hollywood. Κρατάμε λοιπόν ακριβώς την ίδια σκηνή όπως τη βλέπουμε, μόνο που εκείνη τη στιγμή που ο δόκτωρας απειλεί τους αστυνομικούς ότι πεινάει, σπάει με τεράστια ευκολία κιόλας τις χειροπέδες, αυτοί χέζονται από το φόβο τους και εκτοξεύονται από τις θέσεις τους, μπαίνουν απευθείας σε αμυντική στάση και ο δόκτωρας τους λέει πως δεν θέλει να τους κάνει κακό, απλά πρέπει να πιει αίμα για να επιβιώσει. Και με μία μόνο κίνηση, κυρίες και κύριοι, ακούστε πόσα πράγματα
πράγματα θα σέταρε αυτομάτως η ταινία. Πρώτον, ο δόκτωρας, έστω και δύσκολα ρε παιδί μου, πλέον μπορεί και ψιλοελέγχει τις δυνάμεις του. Δεύτερον, από την αντίδραση των πρακτόρων θα πέρναγε πιο εύκολα στο θεατή πως ο δόκτωρας είναι τρομακτικός του κερατά. Και τρίτον και σημαντικότερο απ' όλα, κάνεις να φανεί πως ο Μόρμπιους έχει κάποιες ηθικές αξίες και ότι δεν σκοτώνει έτσι ανεξέλεγκτα. Με άλλα λόγια, τον φέρνεις δηλαδή κατευθείαν προς την μεριά του αντιήρωα. Και τα έχεις κάνει όλα αυτά, παιδιά, χωρίς να τον βάλεις να πει σχεδόν τίποτα. Και εκτός αυτού, με όλα αυτά, θα δούλευε και καλύτερα το plot twist που γίνεται στην αμέσως επόμενη σκηνή. Ω, ναι, ακριβώς για αυτή τη σκηνή μιλά. Για τη σκηνή που ο Ντεμέκ δικηγόρος, μετά από αυτή την εντελώς ανούσια συζήτηση που είχαν, αφήνει φόρα παρτίδα στον φυλακισμένο Μάικλ ένα σακουλάκι με αίμα. Γιατί έτσι γίνεται στις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Ο καθένας πάει και δίνει στους φυλακισμένους ό,τι γουστάρει. Δεν είναι ότι τους ψάχνουν ή κάτι τέτοιο, ούτε καν. Αλλά τι παραπάνω να περιμένεις όταν οι σεναριογράφοι σου πριν από αυτή την ταινία έχουν γράψει σενάριο για την ταινία Power Rangers και για την ταινία Gods of Egypt. Ρε είστε τρελοί, ποιος πάει και τους δίνει δουλειές. Πραγματικά, ας μου πει κάποιος ότι έχουν θείο στο Hollywood αυτοί οι τύποι και εξακολουθούν να γράφουν σενάρια για ταινίες. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Εδώ ήθελε κανονικά να τον βουτήξει και να πάει να του πει Λούσιαν βρε κερατά, Λούσιαν με λίγο μου έχεις φάει τη ζωή. Θα σωνόταν όλη η ταινία, αλλά πού τέτοια τύχη. Ο Μάιλο λοιπόν παίρνει και αυτό στον ορό και μετατρέπεται σε βαμπύρ, γεγονός που αντί να μας λύσει κάποιες απορίες, μας γεννά καινούργιες. Απορίες όπως λίγο πριν δεν μας έδειξε ότι η γιατρίνα έπρεπε να μετρήσει κάποια κόκαλα στη σπονδυλική στήλη του γιατρού για να κάνει την ένεση στο σωστό σημείο. Τώρα ο άλλος πώς βγήκε και το έκανε μόνος. Ποιος είναι και έφτασε πίσω του να καρφώσει μόνος του την ένεση, ο Mr. Fantastic. Αχ, ρε παιδιά, λυπηθείτε με ρε παιδιά με αυτό το πράγμα πια, αηδία κάντηση. Ω, θα αποδράσω τρελός πάζοντας τον τοίχο, ναι ρε ταινία, δώσ' το μας. Ρε! Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, δεν υπάρχει. Εδώ είχατε την ευκαιρία να χαρίσει στο θεατή μια σκηνάρα απόδρασης του Morbius σε full power mode με τους φύλακες της φυλακής. Και τον έβαλαν απλά να σπάει ένα παράθυρο και να φεύγει. Και δεν το λέω ρε παιδιά μόνο για το θέαμα αυτό. Το λέω γιατί έχει περάσει μία ώρα ταινίας και ο ήρωάς μας δεν έχει βρει μία ουσιαστική δυσκολία μπροστά στο δρόμο του. Όλα του έχουν έρθει πανεύκολα. Δεν έβρισκε τη θεραπεία, μετά από λίγο βρήκε τη θεραπεία. Εύκολο. Βρίσκει τη θεραπεία, χορήγησε κατευθείαν στον εαυτό του. Εύκολο. Έχει βέβαια κάποιες παρενέργειες όλο αυτό, αλλά μπορεί να ζήσει κιόλας με αυτές. Εύκολο. Σκοτώνει ένα ολόκληρο καράβι, απλά πηδά από το καράβι και φεύγει. Εύκολο. Δεν ξέρει να ελέγχει τις δυνάμεις του, κανένα πρόβλημα. Πετάει κάτι μπαλάκια μέσα στο εργαστήριό του και πουμ, τις μαθαίνει αμέσως. Εύκολο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν όλο ο πρωταγωνιστής τα κάνει εύκολα, ο θεατής βαριέται. I don't think you're a monster. I killed the nurse. I killed the nurse. Wow. Wow. Και επιτέλους, κυρίες και κύριοι, βρήκα τον χαρακτήρα που μπορώ να ταυτιστώ σε αυτή την ταινία. Τον χαρακτήρα που με μία του μόνο φράση περιγράφει ολόκληρη την ταινία. You have to stop denying who you are. It's boring. We can go anywhere. We can do anything. Let's go. Let's have some fun. Όχι ρε Μάιλο, αγόρι μου, όχι. Δεν θα σε αφήσει κανένας να διασκεδάσει αυτή την ταινία και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου πως είναι βαρετή. Μπράβο. Σίγουρα αυτό είναι η ταινία θέλει να μας το παρουσιάσει σαν κακό, γιατί εγώ τουλάχιστον. Look what you've become. Everything I am because of you. I looked up to you my whole life. Συζήτηση που δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Ο ένας λέει στον άλλον, κοίτα πώς κατάτησες, ενώ και αυτός έκανε ακριβώς το ίδιο με αυτόν λίγα δευτερόλεπτα πριν. Ο άλλος του λέει πως εσύ φταίς που κατάτησα έτσι, ενώ αρνήθηκε να το δώσει τον ορό, γιατί λέει σε θαύμασα όλη τη ζωή μου και όλο αυτό το ανούσιο πράγμα καταλήγει σε κουτουλίδι. You're a scientist, Michael. Surely you understand that. That's not what this is. This is a mistake. Σόπα βρε βραβευμένε με Νόμπελ Δόκτωρ Μόρμπιους, τώρα το κατάλαβες. Ευχαριστώ πολύ ηλίθιε, είναι λάθος. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις πρώτα εθελοντές για να πειραματιστείς με αυτόν τον ορό, γιατί αν στραβώσει το πράγμα, είσαι ο μόνος που μπορεί να διορθώσει αυτό το λάθος. Και φταίει, και φταίει. Και θέλεις τώρα βρε Σόνι μου καλή, αυτό τον πετόβλακα να μου τον παρουσιάσεις ως τον επόμενο μεγάλο αντιήρωα του ενιαίου κινηματογραφικού σου σύμπαντος και να τον εντάξεις κιόλας και σου στείνεις The Six. Αφού το παλικάρι είναι λίγο πιο έξυπνο από το σαλιγκάρι. Ακού λέει δημιούργησε λέει και τεχνητό αίμα και αρνήθηκε κιόλας να πάρει και το βραβείο Νόμπελ. Τε κρυάρι.
Λοιπόν, και θέλω τώρα να σοβαρευτούμε. Θέλω να με προσέξετε, γιατί είναι πολύ σημαντική η σκηνή αυτή για την ταινία μας, παιδιά. Είναι η στιγμή που θα μάθουμε όλοι το γιατί ο κακός μας θα κάνει όλα αυτά. Τα κίνητρά του δηλαδή. All our lives we've lived with death hanging over us. Why shouldn't they know what it feels like for a change? No meaning, no try. Και από εδώ και πέρα η ταινία προσπαθεί να κάνει το θεατή να φοβηθεί και να ενδιαφερθεί που βλέπει δύο βρικόλακες να παλεύει ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ποιο σχέστηκε αφού είναι ισοδύναμη. Και όχι μόνο είναι ισοδύναμη, δεν έχει δεθεί και με τον πρωταγωνιστή για να σε νοιάζει και αν πάθει και κάτι. Αλλά να σας πω κάτι, έχω ένα ερώτημα παιδιά για εσάς. Πετάει ο Μόρμπιους. Εννοείται πως πετάει. Μπορεί να μην υπάρχει καμία απολύτως εξήγηση γι' αυτό, αλλά πετάει. Μετά από λίγο η γιατρέσα εννοείται ότι επιστρέφει στη δράση, γιατί παιδιά έχει να κάνει και πολύ σημαντικά πράγματα στην ταινία. Not. Γιατί λίγο μετά τη βρίσκει ο Μόρμπιους μέσα σε ένα λεωφορείο πανεύκολα, το έχουμε συνηθίσει αυτό, τη ζητάει να του φέρει κάποια πράγματα από το εργαστήριο, εννοείται αυτή ότι του λέει ναι πανεύκολα, αλλά εκεί που κάθεται και το ξανασκέφτεται ο Μόρμπιους, τι να δει, δεν έχει εργαστήριο. Sorry, this one's not good. Check it again and keep them for yourself. Come on, man. We gotta get back to the lab. Όλος τυχαίως λοιπόν, κάποιοι που περνάνε εκεί από την καφετέρια που πίνουν καφέ η γιατρέσα με τον γιατρό, περνάνε κάτι τύποι οι οποίοι μιλάνε για ένα εργαστήριο και δίνουν κάτι πλαστά χαρτονομίσματα στην υπάλληλο εκεί πέρα. Άρα με αυτό η ταινία θέλει να σου δείξει ότι είναι πολύ κακή. Με το που το ακούει όμως αυτό παιδιά ο Μόρμπιους, μιλάμε, γίνεται πυρ και μανία, έτσι τρελαίνεται. Τι λέει, πλαστά χαρτονομίσματα, φέρνω το εργαστήριο εδώ λέει ρε. Αλλά ας δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων παιδιά, ότι θα δούμε επιτέλους το βαμπύρ πρωταγωνιστή μας εν δράση. Τα καλά του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος κυρίες και κύριοι. You can go now. Όπως το καταλάβατε, για άλλη μία φορά ο πρωταγωνιστής μας ξεπέρασε πανεύκολα μία ακόμη δύσκολη κατάσταση. Ούτε καν ίδρωσε. Κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, κάτι να στραβώσει. Να είχαν αυτή μια παγίδα εκεί πέρα που δεν την είδε ο Μόρμπιους λόγω της απειρίας του. Να είχαν ένα μπαζούκα και να του το μόλεγαν στο κεφάλι. Κάτι να στραβώσει, να τσαλακωθεί λίγο χαρακτήρας. Τίποτα. Όχι, όχι. Εύκολα όλα να τελειώνουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο, δεν έχουμε και budget για περισσότερα CGI. Και αυτά που βάλαμε, πολλά ήταν. Απλά, παιδιά, δεν θέλω κανένας να ξεχάσει στο καινούργιο εργαστήριο που πήρε τώρα ο Μόρμπιους να βάλετε κάτι να περιστρέφεται για να φαίνεται cool, ε. Α, μου, κομπλέ. Λίγο μετά ο κακός μας βλέπει τον Dr. Michael με την Dr. Bancroft να φασώνονται για κάποιο λόγο, επειδή έπρεπε να το δούμε και αυτό, ψώνει και ντε, έπρεπε να δούμε και ένα ρομάντσο σε αυτή την ταινία, χωρίς να βγάζει κανένα νόημα όμως. Πώς το μέσα και αυτό σου λένε, ρε παιδί μου, έτσι να έρθει να δέσει το γλυκό. Μην αφήσουμε τώρα το ρομάντσο αυτό για την επόμενη ταινία, γιατί όχι τίποτα άλλο, δεν θα υπάρξει και επόμενη ταινία καθώς φαίνεται. Call out for him. I want him to hear you. No. Yeah. Όμως ο Μάιλο, που δεν είναι κανένα κορόιδο τώρα, το βλέπει αυτό και σου λέει θα την απαγάγω, αλλά πριν το κάνω αυτό θα σκοτώσω τον γιατρό που με φρόντισε τόσα χρόνια. Reasons. No meaning, no try. Settle down. No, come on, let's go and have a drink together. Come and celebrate with me, please. Just one drink. Οι δυο μας, ρε. Εσύ και εγώ, να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Μισό ποτό, πάμε να πιούμε. We are the few against the men. Callback χωρίς κανένα απολύτως νόημα, χωρίς καμία απολύτως βάση. Και ξέρετε, παιδιά, πόσο μου αρέσουν τα callback στις ταινίες, αλλά μου αρέσουν όταν γίνονται σωστά. Γιατί, ρε παιδιά, αυτή η ρημαδοτενία, τη συγκεκριμένη φράση, προσπαθεί με νύχια και με δόντια σε ολόκληρη τη διάρκειά της να την σετάρει ως σημαντική. Like the original Spartans, we are the few against the many. We're the original Spartans, mate. The few against the many. Η οποία, όχι, έβγαζε, ρε παιδί μου, ένα νόημα όταν το λέγανε μεταξύ τους ο Μάικλ με τον Μάιλο, αλλά μετά από λίγο τώρα τον βάζει εδώ πέρα, πραγματικά είναι λες και ο σκηνοθέτης ή ο σεναριογράφος έπαθε κεφαλικό. This is an antibody. Αντίσωμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο αντίσωμα, όπως μας ενημερώνει εδώ πέρα ο γιατρός, είναι στην ουσία ένα δηλητήριο για νυχτερίδες και ανθρώπους. Who's the second one? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, φίλη μου Γλάστρα. Μπάνκροφτ, γιατί, παιδιά, ο δεύτερος όρος
προορίζεται για τον ίδιο τον Morbius. Αυτοδυσία δηλαδή, με άλλα λόγια. Εντάξει, παιδιά, μέχρι τώρα το σενάριο μπορεί να ήταν ηλίθιο, αλλά με αυτήν τη σεναριακή πινελιά μπορεί και να σωθεί. Αλλά σιγά μην τα αφήναν έτσι. Τι κι αν μόλις η ταινία σέταρε κάτι τέτοιο στο θεατή, λίγο μετά θα το κάνει εντελώς γαργάρα, θα το ξεχάσει και δεν πρόκειται ποτέ ο Morbius να κάνει κίνηση να σκοτώσει τον εαυτό του. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στο χωριό σας, πάντως στο δικό μου το λένε κοροϊδία. Αλλά ο Μάικλ, ο οποίος, παιδιά, έχει φτάσει στο απροχώρητο, πατάει start, πηγαίνει στο map και βλέπει ότι έχει ανοίξει καινούριο main quest. Πηγαίνει λοιπόν στο σημείο που αναβοσβήνει στο map και βρίσκει τη δικιά του μισοπεθαμένη. Αφήστε τα, αφήστε τα. Αλλά γλάστρα ξεγλάστρα, γιατρός, δεν είναι κανένα κορόιδο, είναι καπάτσα, γιατί την ώρα που φυλάει τον Morbius, κλακ, του δαγκώνει το χείλι, πίνει λίγο αιματάκι και από εκεί που ήταν απλά γλάστρα έγινε γλάστρα βαμπύρ. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε τώρα, εντάξει, μην γίνεστε κακοί, δηλαδή τι θέλατε να πεθάνει γιατρός. Πώς θα ήταν μετά στο sequel? Το ότι έχουν την πεποίθηση ότι μετά από αυτό θα βγάλουν και δεύτερη ταινία, πραγματικά με ξεπερνάει. Και το ακόμη χειρότερο είναι και τώρα που σας το λέω, σίγουρος ότι δεν θα βγει δεύτερη ταινία, δεν είμαι, και αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο από το προηγούμενο. Βέβαια, εκτός από τη λεπτομέρεια το ότι πίνει αίμα του Morbius η γιατρέσα, μετά από λίγο ο Morbius πίνει και ολόκληρο το αίμα της για να ξαναπάρει δυνάμεις και να πάει προς την τελική μάχη. Άσχετα εάν δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα το ότι μετά η γιατρέσα ξυπνάει ενώ της έχει στραγγίξει όλο το αίμα Morbius. Δεν ξέρω και ποιος σχέστηκε τώρα. Μακάρι να ήταν το μόνο πρόβλημα αυτό. Ο Μάικλ όμως, παρόλο που βρήκε εθελόντρια για μετάγγιση αίματος, τρώει βρωμόξυλο από τον Μάιλο. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, ο Morbius είναι και ο πρωταγωνιστής και σαν γνήσιος Batman, βαμπύρ, έχει τον άσο στο μανίκι. Δηλαδή θα πετάξει νυχτερίδες στον άνθρωπο... νυχτερίδα! What the fuck? Και καλά όλα αυτά, άντε πες να το φάμε. Ο Μάικλ όλα αυτά, γιατί μπορεί και τα κάνει και δεν μπορεί να τα κάνει ο Μάιλο? Αφού και ο Μάικλ τις δυνάμεις του 10 λεπτά πριν από το Μάιλο τις πήρε. Δεν είναι ότι είναι για κανένας έμπειρος. Μας έδειξε ποτέ η ταινία ότι ο Μάικλ μπορεί και χειρίζεται τις νυχτερίδες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και δεν μπορεί ο Μάιλο? Μπορεί και παραμπορεί που μου θες και εξηγήσεις τώρα. Αυτός που σου έσωσε τη ζωή, Μάιλο, στην αρχή της ταινίας, αυτό θα την πάρει και πίσω ρε, του τη γροστάς. Φοβερό το ηθικό δίδαγμα της ταινίας μας. Φοβερό. No meaning, no try. Κάπου εδώ όμως, παιδιά, θέλω να πω και ένα θετικό για την ταινία Morbius. Ναι, εντάξει, ηρεμήστε. Έχει και θετικό. Ένα θετικό που το είχα πει και στο no spoiler video που είχα κάνει για την ταινία. Ξέρετε για ποιο βίντεο λέω? Αυτό που πηγαίνανε πολλοί και γράφανε κάτω στα comments επειδή ήταν ενθουσιασμένοι. Εμένα μια χαρά μου φάνηκε η ταινία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν σ' άρεσε, Θωμά. Λοιπόν, αξίζει ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα που ανέλαβε το sound design της ταινίας. Το κατάλαβα και από την προβολή στο σινεμά. Τη μία προβολή που έκανα, δεν άντεξα δεύτερη. Αλλά το κατάλαβα, παιδιά, και από την προβολή που έκανα εδώ στο σπίτι μου που έχω home cinema 5,1. Ο ήχος της ταινίας είναι εκπληκτικός. Αξίζει αυτή την ταινία να την βάλεις, να κλείσεις τα μάτια σου και να ακούσεις τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι σε αυτό το τομέα. Μπράβο σας, όποιοι και όπου κι αν είστε, γιατί φαινόταν ότι είναι κουράδα το project και όμως βάλατε πολλή δουλειά και πολύ μεράκι μέσα. Μπράβο! Ρε Σπινόζα, ρε αγόρι μου, και εγώ είμαι τεράστιος φαν του Νόλαν, εντάξει. Αλλά δεν έφτασα και σε αυτό το σημείο να φτιάχνω ταινίες πίστες αντιγραφές. Δηλαδή, ένας από εκεί μέσα, ένας μόνο ρε παιδιά, ένας ο υπεύθυνος, ξέρω εγώ. Δεν τον έπιασε τον Εσπινόζα να του πει, άκου να δεις, επειδή το project, ρε παιδί μου, ο ήρωάς μας μοιάζει αρκετά με το concept του Batman. Προσοχή, κάνω ότι νομίζεις, το μόνο που δεν θέλουμε είναι να πάρει στοιχεία από τις ταινίες Batman. Τίποτα, κανείς. Και αυτό ήταν το Morbius, κυρίες και κύριοι, η ταινία που εκτός των άλλων τόλμησε μέσα της να βάλει και τον Michael Keaton.
Για το οποίο λογική εξήγηση, να ξέρετε, δεν υπήρχε. Και γι' αυτό μάλλον λογική εξήγηση δεν υπήρχε. Την πρόσθεσαν μετά. Αλλιώς να ξέρετε πως στο draft σενάριο πριν το No Way Home, ο Vulture απλά θα πεταγόταν μέσα στο σύμπαν του SCU χωρίς καμία δικαιολογία και εξήγηση. Έτσι είναι, γιατί απλά μπορούσαν να το κάνουν. Τι θες τώρα? Όχι βέβαια ότι τώρα βγάζει νόημα, γιατί όπως ξέρουμε από το No Way Home ο δόκτωρας υποτίθεται τους έστειλε όλους πίσω, αλλά από το προηγούμενο καλύτερο είναι. Εξάλλου το μότο της συγκεκριμένης ταινίας είναι No meaning, no try. No meaning, no try, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε. Όμως αυτά τα βίντεο δεν τελειώνουν εδώ, έχουν και συνέχεια. Πάμε στο επόμενο section αυτής της εκπομπής που ονομάζεται Φτιάξε το σενάριο. Πάμε να φωνάξω τον Αντρέα. Να καλωσορίσουμε τον Αντρέα στην παρέα μας. Χαίρετε τον κόσμο. Γεια σου κόσμο. Δηλαδή πέρα στο λέω εγώ. Λίγο ευγένεια δεν μπορείς. Λοιπόν, σε αυτό το section της εκπομπής διορθώνουμε το σενάριο. Θα το καταλάβατε και από τον τίτλο. Έτσι το κοροϊδά. Τρία σημαντικά λαθάκια. Λαθάκια. Μόνο λάθη για αυτή την ταινία, αλλά θέλω να πω τρία είναι τα 38. Το κάναμε πιο σύντομα την προηγούμενη φορά. Ναι, μπράβο. Για να μην ξεφύγει στο επεισόδιο, ναι. Αλλά γιατί εντάξει καταντάει και βαρετό, το κάναμε πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο ουσιώδες το πράγμα. Τρία μεγάλα μειονεκτήματα σε συγκεκριμένη ταινία που, αν διορθωθούν, θα είναι πιο αξιοπρεπής. Ναι, θα βλέπετε. Λοιπόν, αδιάφορος κακός πρώτον, χωρίς δηλαδή σοβαρό κίνητρο. Πολύ εύκολα όλα για τον πρωταγωνιστή μας, όπως θα ακούσατε και σε όλο το προηγούμενο επεισόδιο. Και διάφορο και αχρίαστο ρομάντσο. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το νέο σενάριο. Λοιπόν, Αντρέα. Το τεχνητό αίμα το έχει ανακαλύψει η Bancroft. Ναι. Οπότε έτσι πλέον και η γιατρέσα, που είναι. Γιατρίνα. Γιατρίνα, τέλος πάντων, εγώ τη λέω γιατρέσα. Έχει ενεργό ρόλο στην ταινία και δεν είναι απλά μια γλάστρα η οποία περιφέρεται μέσα στην ταινία χωρίς να κάνει τίποτα. Γιατί είναι η βασική πηγή του τεχνητού αίματος. Μόρπιους έχει θυσιαστεί. Μόρπιους έχει θυσιάσει, έχει θυσιαστεί. Ο Μόρπιους έχει θυσιάσει, Παύλα, αφιερώσει όλη του την καριέρα στην έβριση της θεραπείας για την ασθένεια που έχει, οπότε και έχει πνίξει την κλινική του στα χρέη, την οποία κλινική τη συντηρεί ποιος? Bancroft. Η Bancroft. Άρα, να και η σύνδεση που χρειάζεται. Χωρίς ρομάντσο όμως. Έτσι. Αυτό θα το κρατήσουμε εμείς για τη δεύτερη ταινία. Γιατί θα είναι τόσο καλή η δική μας ταινία, ναι, ναι. Που θα βγει και δεύτερη. Μπράβο, ναι. Ο Μόρπιους μετατρέπει τον εαυτό του σε βαμπύρ με τη βοήθεια της γιατρού, όπως έγινε δηλαδή και στην ταινία. Και... Όσο μια συμμορία τρομοκρατών εισβάλλει μέσα. Σκοτώνει πολλούς νοσοκόμους, αλλά επίσης πυροβολούν και την Bancroft, ευτυχώς όχι θανάσιμα. Δηλαδή, σχεδόν ό,τι έγινε στην. Απλά στην ταινία τη πυρόξανε, έτσι, δεν την πυροβόλησαν. Ναι, και επίσης στην ταινία έγινε μέσα σε ένα καράβι στο πουθενά, ενώ εδώ πέρα γίνεται μέσα στην κλινική. Ο Μόρπιους που μόλις έχει πάρει τις δυνάμεις του εκεί πέρα, γιατί μόλις του έχει κάνει την ένεση, έχει προλάβει και την έχει κάνει την ένεση η Bancroft, σκοτώνει τους τρομοκράτες που μπήκαν εκείνη την ώρα μέσα, οπότε ταυτόχρονα τι γίνεται, μαθαίνει και τις δυνάμεις του, τις εξασκεί και όχι απλά να το βάζουν να πετάει μπαλάκια μέσα στο δωμάτιο για να τις μάθει. Ο Μάιλο μαθαίνει από τον παιδικό του φίλο για τη θεραπεία που βρήκε και χωρίς να τον νοιάζουν οι παρενέργειες, ζητάει να του δώσει τη θεραπεία ο Μόρπιους. Αλλά αυτός αρνείται κατηγορηματικά. Όπως γίνεται δηλαδή και στην ταινία. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι εδώ θα έχει νόημα αυτό που θα γίνει, γιατί λίγες μέρες μετά γίνεται μία απόπειρα ληστεία στην κλινική του Μόρπιους. Όπου παρόλο που ο Μόρπιους, επειδή έχει τις δυνάμεις, δεν θα πάει πολύ γρήγορα, θα καθυστερήσει να τους βρει. Και καταφέρει να ξεφύγει με τον άλλο. Μπράβο, θα αντισταθεί, θα σκοτώσει πολλούς, αλλά ένας από αυτούς τους τρομοκράτες θα καταφέρει να ξεφύγει με τον όρο. Ο Μάικλ επιστρέφει στο εργαστήριο και παρατηρεί πως τα πτώματα των τύπων που έκαναν ντου στο εργαστήριο του έχουν τα ίδια διακριτικά με τους τρομοκράτες που είχαν μπουκάρει και στην κλινική της Bancroft. Άρα τα ίδια άτομα που μπήκαν στην κλινική της Bancroft μπαίνουν και σε αυτή την κλινική. Και μετά από εκεί, με μια πολύ σκληρή και αιμοβόρα αναζήτηση, τελικά βρίσκει το άνδρα των τρομοκρατών, όπου και εκεί ανακαλύπτει πως αρχηγός τους είναι. Ποιος? Ο καλύτερος του φίλος, ο Μάιλο. Ο Μάιλο! Που πλέον έχει μετατραπεί και αυτός σε ανθρώπινο. Ανθρωπόμορφο βαμπύρ. Οπότε, παιδιά, αυτομάτως τι γίνεται, ο κακός μας είναι κακός, κακός. Και θα έχει και κάποιο σκοπό. Θα έχει και ένα κίνητρο. Κίνητρο. Δεν χρειάζεται και κίνητρο, κανένα είναι κακός. Είναι αρχηγός των τρομοκρατών. Ναι, όντως. Οπότε έχει κίνητρο σίγουρα ο Μόρπιους να τον εξοντώσει, μάλλον. Και μάλιστα θα τον εξόντωνε και δεν θα τον έβγαζε και κακό, θα τον έβγαζε αντίήρωα. Οπότε όλα, παιδιά, πλέον στην ταινία αποκτούν όμορφο νόημα. Νόημα. Εντάξει, τις περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα τις πούμε. Την υπόλοιπη ταινία θα μπορείτε να τη βγάλετε και μόνοι σας. Όποιος θέλει να τη συνεχίσει από κάτω για το τι θα μπορούσε να γίνει στο τέλος της δικής μας ταινίας, θα μας γράψει κάτω στα σχόλια το τέλος που γουστάρετε να είχε η νέα ταινία που δημιουργήσαμε με το νέο σενάριο. Αυτά. Όπως επίσης θέλω να, όσοι γουστάρετε, να μας γράψετε ποια άλλη ταινία, κακή ταινία, θέλετε να είναι στο επόμενο επεισόδιο του Αν πήγαινε στραβά.
Αυτά λοιπόν από τον Αντρέα και από μένα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Ακολουθήστε στα social άμα γουστάρετε, έτσι να βλέπετε τις φάτσες μας και στο Instagram και στο TikTok. Κυρίως η δικιά σου. Κυρίως η δική μου, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εντάξει, πατήστε και τα like σας, κάντε τα share σας να γίνει πιο γνωστό το κανάλι και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Πατήστε και ένα subscribe για να είστε εδώ στην παρέα μας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλούμπες. Άμα δω το Morbius άλλες δύο φορές, θα αρχίσω να δαγκώνω κόσμο κι εγώ. Θα γίνω κι εγώ ο βαμπύρ. Πόσες φορές έγινε? Μέχρι τώρα το είδα μία στο σινεμά, μία εδώ που το είδαμε μαζί, και τώρα κι άλλη μία για να γράψω το επεισόδιο. Τρεις.